Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να εκφράσω εδώ τις απόψεις μου και να σας μιλήσω για αυτό που ασχολούμαι εγώ, τα τυχερά παιχνίδια. Όταν με κάλεσε η κυρία Κυπρέου, μου ανέφερε κάποιες προτάσεις, όπως η επίμονη αναζήτηση, η ενδελεχής έρευνα, η οργανωμένη στρατηγική, προτάσεις που πράγματι μου κίνησαν το ενδιαφέρον, γιατί αυτές οι προτάσεις, αυτές οι εκφράσεις είναι αυτές που με αντιπροσωπεύουν. Ακριβώς αυτή η επίμονη αναζήτηση και η ενδελεχής έρευνα και η οργανωμένη στρατηγική, ακριβώς προτάσεις που χρησιμοποίησε η κυρία Κυπρέου όταν μίλησε μαζί μου, είναι αυτές που αντιπροσωπεύουν την επιτυχία μου, διότι στο θέμα των τυχερών παιχνιδιών. Εδώ θεωρώ ότι θα ήταν πολύ σωστό να ξεχωρίσω τα τυχερά με τα τεχνικά παιχνίδια. Τυχερά παιχνίδια ο κόσμος, και έτσι είναι, θεωρεί, ονομάζει όλα τα παιχνίδια που υπάρχουν, όπως γνωρίζουμε, το λότο, το προπό, τα παιχνίδια των καζίνο. Και μέσα σε αυτά τα τυχερά παιχνίδια όμως υπάρχουν και κάποια τεχνικά, τα οποία όταν ο παίκτης τα κατέχει, μπορεί να έχει και κέρδος. Αυτό είναι κάτι που είχα από πολύ νεότερος μάθει, που συμβαίνει σε κάποια μόνο παιχνίδια, όπου οι ικανότητες ενός παίκτη επιδρούν στο παιχνίδι. Τι θέλω να πω με αυτό, είναι ότι στα τελείως τυχερά παιχνίδια, όπως τα λαχεία και άλλα, το λότο και τα παιχνίδια του καζίνο, το επίπεδο το πνευματικό ενός ανθρώπου δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Με αποτέλεσμα μόνο η τύχη να επιδρά. Η τύχη φυσικά στην περίοδο του χρόνου δεν υπάρχει. Η θεά τύχη από την αρχαιότητα ήταν κάτι που πίστευε ο κόσμος και ήταν φυσικά μύθος. Διότι το μόνο που ισχύει, υπερισχύει, είναι τα μαθηματικά. Και στα λεγόμενα τυχερά παιχνίδια, ο σωστό κέρδος είναι πάντα υπέρ του διοργανωτή. Είτε αυτό είναι κράτος, λαχείο, προπό, πρώτο, λότο, καζίνο, είτε αυτό είναι ιδιωτική λέσχη, όλα τα παιχνίδια. Έτσι, η επένδυση τυχερών παιχνιδιών, η καζίνο, είναι πάντα από τις πιο επικερδές επιχειρήσεις του κόσμου, διότι τα μαθηματικά πάντα επαληθεύονται. Δηλαδή κάποιος παίκτης μπορεί να φανεί τυχερός σήμερα ή σε ένα μήνα ή σε 2 μήνες, αλλά στην μακροπρόθεσμα, επειδή τα μαθηματικά θα επιδράσουν, το ποσοστό κέρδους, η κανιότα η λεγόμενη, θα βγει πάντα χαμένος ένας παίκτης. Ενώ το 99,9% των παικτών χάνουν, γιατί υπάρχει η λεγόμενη γκανιώτα. Υπάρχει ας πούμε στην Ελλάδα υπάρχουν 30-60 άτομα, παραπάνω δεν είναι, που κερδίζουν. Διότι έχουν τις ικανότητες αυτές, που είναι τόσο καλοί παίκτες από τους άλλους παίκτες που παίζουν πόκερ, ώστε να πατσίζουν από αυτή τη λέξη την γκανιώτα και να βγαίνουν και κερδισμένοι. Αυτή είναι όμως ελάχιστοι οι παίχτες που το επιτυχάνουν αυτό και στο πόκερ και στο blackjack. Δηλαδή είναι λιγότερο από 30-40 άτομα ανακράτος. Πολύ χοντρικά να πω τα. Ενώ οι άνθρωποι που παίζουν είναι εκατοντάδες χιλιάδες ανακράτος. Ελάχιστοι δηλαδή θα βάλουν αυτή την ενδελεχής έρευνα, την προσπάθεια που κάνουμε εμείς οι επαγγελματίες επί πολλές ώρες κάθε μέρα, όπως κάνω εγώ τώρα μετά το 2005 που δεν ασχολούμαι με τον blackjack, γιατί τα καζίνο βάλαν μηχανές στα τραπέζια του blackjack και έτσι το παιχνίδι έγινε μόνο τυχερό, δεν είναι πια τεχνικό, έτσι το άφησα και ασχολούμαι με το πόκερ, στο οποίο πολλές φορές επενδύω και 6 και 8 ώρες την ημέρα για την εκμάθηση των στρατηγικών που χρειάζομαι να γνωρίζω, ώστε να ξέρω πολύ περισσότερα από άλλους παίχτες και να έχω εγώ το πλεονέκτημα. Άρα, για να μην κουράζομαι αυτές τις λέξεις πλεονέκτημα και μειονέκτημα, γενικότερα στα τυχερά παιχνίδια το πλεονέκτημα το έχει πάντα το καζίνο και ο διοργανωτής, το κράτος, με τα παιχνίδια που προσφέρει. Και αυτό δεν μπορεί να το υπερβεί ο παίκτης, μόνο στις εξαιρέσεις που σας είπα, που είναι ελάχιστες με το πόκερ και με το blackjack. Άρα σίγουρα δεν θα προέτρεπα κανέναν, δηλαδή τους ανθρώπους που αγαπώ, τους αποτρέπω να ασχολούνται με τα τυχερά παιχνίδια, διότι η συντριπτική πλειοψηφία θα έχει αρνητικά αποτελέσματα. Συν αυτό του εθισμού, που τα αποτελέσματα είναι άσχημα έως τραγικά. Δεν θα το πρότρεπα σίγουρα σε κανέναν να ασχοληθεί. Άρα αυτό είναι, θεωρώ, και επιμένω όταν αναφέρομαι σε τυχερά και τεχνικά παιχνίδια. Η διαφορά τους είναι τεράστια, διότι στα τεχνικά μπορείς και εσύ να γίνεις καλός, ενώ στα τυχερά, και δυστυχώς όλα τα παιχνίδια, ακόμα και το blackjack και το poker, τυχερά είναι. Εμείς τα κάναμε τεχνικά. Αυτό είναι μια απίστευτη εξαίρεση λίγων ατόμων ανακράτως που έχουν την ικανότητα αυτή με τη μελέτη να τα κάνουν τεχνικά. Μην μπερδευτούμε, και αυτά τυχερά είναι. Δηλαδή, αν παίξουν οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου, που με ξέρουν και έχουν και από μένα οδηγίες, και για αυτούς τυχερό είναι το blackjack. Δεν μπορούν να το μετατρέψουν σε τεχνικό. Δεν εκπαιδεύτηκαν 5 χρόνια όπως εκπαιδεύτηκα εγώ στην Ολλανδία, ώστε να βρω τις λύσεις που τα βιβλία, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές πανεπιστημίων στα μαθηματικά μου δίδαξαν εμένα. Δεν είναι δηλαδή τα τυχερά παιχνίδια αυτός σκοπός, δεν είναι τρόπος λύσης οικονομικών προβλημάτων. Αντιθέτως, θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα, έως και την καταστροφή. Είναι ένας εθισμός για το 99% του κόσμου, με πάρα πολύ αρνητικά αποτελέσματα, και δεν εμείς οι επιστήμονες, σε εισαγωγικά, του είδους, δεν το προτείνουμε. Διότι τα αποτελέσματα είναι πάντα αρνητικά, αφού τα μαθηματικά πάντα υπερισχύουν. Και στα τυχερά παιχνίδια να θυμόμαστε ότι πάντα το ποσοστό κέρδους, γκανιότα όπως τη λένε, στα κρατικά παιχνίδια, τα παιχνίδια καζίνο, είναι πάντα υπέρ του διοργανωτή. Φυσικά παραμένει ο κόσμος και άνθρωποι που έχουν πετύχει σε καταξιωμένους τομείς έχουν καταστραφεί στη ρουλέτα. Ας πούμε, φέρνω ένα παράδειγμα, ένα τροχό που έχει 36 νούμερα και το 0 το 37 και πληρώνει 35 φορές. Πώς είναι δυνατόν να κερδίσεις ένα παιχνίδι που έχει 37 νούμερα, 36, 19 μαύρα, 19 κόκκινα και το 0, 37. Το οποίο πληρώνει, επαναλαμβάνω, 35 φορές. Η πιθανότητα πληρωμής με την πληρωμή όταν γίνει η επιτυχία δεν είναι ανάλογη. Πολύ σοβαρό αυτό, είναι από τα πιο σοβαρά που έμαθα στο χώρο των παιχνίων. Είναι η πρόταση που είπα και την επαναλαμβάνω. Η πληρωμή δεν είναι ανάλογη της πιθανότητας σε κανένα τυχερό παιχνίδι. Το παράδειγμα με τη ρουλέτα, εάν ποντάρουμε στο 5 και το 5 έρθει, που η πιθανότητα να έρθει το 5 είναι 1 στις 37, αφού τα νούμερα είναι 37, έπρεπε να πληρωθούμε 38 φορές για να βγούμε ισοπαλία. Με 37 αν πληρωθούμε, 38 με συγχωρείτε, για να κερδίσουμε, αφού είναι 37 τα νούμερα. Αν μας πληρώσει 37 φορές, θα βγαίνουμε ισοπαλία κατά τη διάρκεια της ζωής μας ή κατά τη διάρκεια όταν παίζουμε. Εάν μας πληρώσει κάτω από 37, θα χάσουμε. Σκεφτείτε αν μας πληρώσει 35 φορές που μας πληρώνει. Αυτό το απλό που είπα δεν είναι κατανοητό στον κόσμο. διότι σου λέει εγώ πόντερα στο 6, το 6 ήρθα, έβαλα 10 ευρώ, πήρα 35 φορές 350 ευρώ. 10 έβαλα 350 ευρώ πήρα, κέρδισα. Δεν κέρδισες, έχασες. Έπρεπε να σου δώσει 37. Για να βγεις ισοπαλία, για να κερδίσεις πρέπει να σου δώσει 38. Δηλαδή και όταν κερδίζουμε χάνουμε. Αυτό ισχύει και για τα ποδόσφαιρα που θα ίσως με ακούσει κόσμος, που παίζει να κερδίσει η Πάτρα, ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο. Ποντάρουμε στον Ολυμπιακό, κέρδισε ο Ολυμπιακός, κερδίσαμε κι εμείς αφού βάλαμε 100 ευρώ για να πάρουμε 110. Όχι, χάσαμε και όταν κερδίσει ο Ολυμπιακός. Οι ομάδες είναι τυχαίες που χρησιμοποιώ. Ακόμα και το φαβορί να κερδίσει και εμείς να έχουμε ποντάρει στο φαβορί, χάσαμε και όταν κερδίσαμε. Γιατί όταν ο Ολυμπιακός κερδίσει την Παναχαϊκή, θα έπρεπε να σου δώσει ας πούμε 20 ευρώ στα 100. Σου δίνει όμως 10, γιατί έχουν υπολογίσει οι εταιρείες ότι η Παναχαϊκή θα φέρει ισοπαλία μία φορά στις 10 με τον Ολυμπιακό, ή και θα κερδίσει μία φορά στις 20 Παναχαϊκή, με αποτέλεσμα όταν ποντάρεις 100 ευρώ και κερδίσεις 110, λάθος κάνεις που χαίρεσαι, γιατί είναι θέμα χρόνου που θα χάσεις και τα 100 που επένδυσες και τα 10 που κέρδισες. Τα δεκάρικα που θα κερδίσεις δεν θα αντισταθμίσουν τα 100 που ξεκίνησες την επένδυση. Έτσι μακροχρόνια ο παίκτης χαίρεται όταν κερδίζει, μα το αποτέλεσμα πάντα, όμως πάντα, θα είναι αρνητικό, γιατί υπερισχύουν τα μαθηματικά. Έχουν υπολογίσει δηλαδή και στο ποδόσφαιρο, σε αυτό το παράδειγμα που αναφέρθηκα τώρα, πριν αναφέρθηκα στη ρουλέτα. Στο ποδόσφαιρο, ποιες είναι οι πιθανότητες να συμβεί κάτι. Και η πληρωμή, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, γιατί αυτό είναι όλο το κλειδί της σημερινής συζήτησης, θεματολογίας περί τυχερών παιχνιδιών, αυτή είναι η έκφραση κλειδί, η πληρωμή δεν είναι ανάλογη της πιθανότητας. Όταν η πληρωμή δεν είναι ανάλογη της πιθανότητας, είναι λάθος να ποντάρουμε. Η διαφορά με μένα και άλλους επαγγελματίες είναι ότι ποντάρουμε όταν η πιθανότητα, η πληρωμή είναι κερδοφόρα. Αυτό το ξέρουμε μόνο εμείς. Στα παραδείγματα που σας έδωσα με το μέτρημα των φίλων στον blackjack, είναι τις ικανότητες που έχουμε στο πόκερ. Και τότε λέγεται επένδυση. Γι' αυτό εγώ αυτό αποκαλώ τον εαυτό μου επενδυτή. Αφού όταν στοιχηματίζω, ξέρω ότι η πιθανότητα που έχω να κερδίσω είναι πλάση β, δηλαδή θετική. Και έτσι αυτό το 1% θα μου επιφέρει 1% από τον τζίρο που θα κάνω. Ενώ σε όλα τα παιχνίδια που προαναφέραμε, όταν ποντάρουμε, η πιθανότητα είναι αρνητική και αυτό είναι σίγουρο ότι θα φέρει αρνητικά αποτελέσματα, αφού το advantage is from the house. Το πλεονέκτημα το έχει πάντα, είπαμε, ο διοργανωτής. Ενώ τα καζίνο κάθε μέρα του μήνα κερδίζουν, μπορεί να έχουν μία μέρα χ. Αυτό είναι η καταστροφή. Χ, δηλαδή να μην κερδίσουν πολλά λεφτά. Διότι εφάνηκαν τυχεροί παίχτες. Τυχεροί, είπαμε, τύχη δεν υπάρχει. Να το πω με άλλα λόγια. Σε ένα δοχείο έχουμε 100 μπάλες. Οι 53 είναι άσπρες. Αυτός που έχει τις 53 άσπρες μπάλες υπερισχύει, ακόμα και 52. Των 48 μαύρες πάλες. Δεν είναι δυνατόν να βγει κερδισμένος ποτέ στη διάρκεια του χρόνου αυτός που έχει τις 48 μαύρες μπάλες στο δοχείο. Πάντα κερδίζει αυτός που έχει τις 52. Μα οι παίκτες που έχουμε τις μαύρες μπάλες, γιατί υπάρχει κανιώτα, γι' αυτό το καζίνο και τα κρατικά παιχνίδια έχουν 52 άσπρες μπάλες, είναι το λεγόμενο 2%. Που είναι αρκετό να χάσει κάποιος όλα του τα χρήματα σε διάρκεια χρόνου, εννοούμε μήνες, έτσι. Είναι στη διάρκεια του χρόνου. Αν βάλουμε το χέρι μας σε ένα δοχείο και τραβήξουμε μια μπάλα από τις 100, μπορεί να είναι μαύρη, παρόλο ότι οι μπάλες είναι οι 52 άσπρες. Και 6 φορές να τραβήξουμε μπορεί να πάρουμε μαύρη μπίλια, με αποτέλεσμα 6 μέρες να κερδίσουμε. Στις 1000 φορές όμως δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα στο εκατομμύριο αυτός που έχει τις μαύρες μπάλες, αφού είναι 48, να υπερισχύσει του ανθρώπου που έχει με τις άσπρες μπάλες. Αυτό ήταν ένα πολύ απλό παράδειγμα και είναι για να δώσω να καταλάβουν στον κόσμο ότι το μόνο που μετράει είναι ποιος έχει τις 52 άσπρες μπάλες. Και αυτό το 2%, το πλεονέκτημα το λεγόμενο. Οι επιχειρήσεις έχουν κατασκευαστεί και στο ποδόσφαιρο και στα καζίνο και στα κρατικά παιχνίδια το πλεονέκτημα, τις 52 άσπρες μπάλες, να τις έχουν πάντα οι διοργανωτές. Και οι 52 είπα πολύ λίγες. Γιατί σε κάτι λότο και κάτι τέτοια παιχνίδια είναι απίστευτο, φτάνουν τα 25%. 25% σημαίνει 75 άσπρες μπάλες και 25 μαύρες. Παρ' όλα αυτά εννοείται ότι οι άνθρωποι θα τραβάνε μαύρες μπίλες, αφού είναι 25%. Καταλαβαίνετε όμως τι θα γίνει στη διάρκεια του χρόνου, αφού οι άσπρες μπίλες είναι 75. Αυτό είναι το ποσοστό. Κάθε παιχνίδι έχει ποσοστό κέρδους. Τα κρατικά παιχνίδια δυστυχώς έχουν πάνω από 15% υπέρ του διοργανωτή. Δηλαδή πιο έξυπνο είναι να παίξεις ρουλέτα, διότι είναι 3% προς όφελος του διοργανωτή. Δηλαδή όσο μικρότερο είναι το ποσοστό εις βάρος σου, τόσο καλύτερο το παιχνίδι για σένα. Αλλά μοιραία την ίδια κατάληξη θα έχει. Απλώς όταν ένα παιχνίδι έχει 3% πλεονέκτημα εις βάρος του παίχτη, θα σου πάρει τα λεφτά εσένα πολύ πιο αργά από ό,τι θα τα πάρει σε κάποιον που παίζει τυχερά παιχνίδια του κράτου. Λαχεία, λότο κλπ. Που είναι 30%. Εκεί θα τα πάρει με μεγάλη ταχύτητα τα χρήματα του λαού. Μα αυτά ήθελα να προσθέσω πάνω στα παιχνίδια και να σας καλησπερίσω και να ευχηθώ σε όλους καλή σταδιοδρομία με μελέτη, αφοσίωση σε αυτό που κάνουμε, προσπάθεια, και αυτό θα φέρει σίγουρα την επιτυχία. Γιατί η μελέτη, η προσπάθεια σε αυτό που κάνουμε, το DNA μας, πόσο το θέλουμε, το ταλέντο μας, αλλά προπάντων η προσπάθεια, η επιμονή και επιμονή είναι αυτό που φέρνουν την επιτυχία με αυτό που θα ασχοληθούμε. Και προς Θεού, όχι τα τυχερά παιχνίδια. Γιατί τότε όλοι οι αγώνες που δώσαμε να πετύχουμε στον τομέα που θελήσαμε θα σβήσουν σε ένα μικρό χρονικό διάστημα.